Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα φανταστική πραγματικά εκπομπή Ελλήνων Έγερσης. Μια εκπομπή που κάθε μεσημέρι ζωντανά από το τηλεάστη δίνει ένα μεγάλο αγώνα και παρουσιάζει τα ωραιότερα και σημαντικότερα βιβλία που υπάρχουν στην ελληνική βιβλιογορά. Βιβλία που έρχονται να κοσμήσουν τη βιβλιοθήκη σας αλλά και να αλλάξουν τη ζωή σας. Να αλλάξουν τη ζωή όλων μας. Δυστυχώς η επικαιρότητα μας δίνει τη δυνατότητα να σας πούμε ότι για άλλη μια φορά έχουμε δικαιωθεί για το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην κοινωνία μας. Πρέπει αυτή η ελληνική κοινωνία να αποφασίσει. Τι αστυνομία θέλουμε? Θέλουμε αστυνομία ευρωπαϊκή ή αστυνομία ορφανοτροφείο? Γιατί ένα από τα δύο θα έχουμε. Ή θα έχουμε μια αστυνομία η οποία θα είναι όπως όλες τις χώρες της Ευρώπης, η οποία θα δέρνει, αλλά και θα συλλαμβάνει και θα πυροβολεί. Ή θα έχουμε μια αστυνομία ορφανοτροφείο, η οποία θα τρώει σφαλιάρες και σφαίρες. Είναι χρέος όλων μας να αποφασίσουμε πλέον τι αστυνομία θέλουμε να έχουμε και σαν προέκταση τι κοινωνία θέλουμε να έχουμε, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα τον Άδωνη Γεωργιάδη, καλησπέρα Άδωνη. Καλησπέρα Λεωνίδα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινώντας πράγματι με το θέμα το μεγάλο, με το τρομοκρατικό χτύπημα που έγινε. Οι οποίοι οι άνθρωποι αυτοί πήγαιναν να σκοτώσουν, έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ορισμένα πράγματα, ορισμένα σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο προέκυψε. Πρώτα απ' όλα, ακούω αναλύσεις διαφόρων δημοσιογράφων οι οποίοι λένε η αστυνομία, οι ανεκπαίδευτοι που δεν μπορούν να τους λάβουν, που δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Καταρχήν είναι κακοπληρωμένοι. Καλά. Όχι απλά ανεκπαίδευτοι. Δεν πληρώνονται κιόλα. Στην Ελλάδα είμαστε όλοι κακοπληρωμένοι. Ναι, η αστυνομία όμως. Μόνο κάτι συνδικαλιστές στο λιμάνι να του πειραιώσουν αυτοί που παίρνουν. Ακριβώς. Κάνουν και απεργίες και κλείνουν το λιμάνι. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ουσία της υποθέσεως. Το ότι έπεσαν 100 σφαίρες. Σημαίνει φυσικά ότι οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν εκεί πέρα, αυτά τα κτίνη, αυτοί οι δολοφόνοι, πήγαν για να σκοτώσουν. Έτσι, δεν πήγαν για να σκοτώσουν, ακριβώς. Λοιπόν, το ότι πέσαν περισσότερες από 100 σφαίρες. Και όμως δεν θυμήσαμε κανένα νεκρό. Είχαμε δύο βαριά τραυματισμένους που πιστεύω τα καταφέρουν και οι δύο, και ιδιαίτερα η κοπέλα, και να πάνε όλα μια χαρά. Και ευχόμαστε φυσικά περαστικά. Πάει να πει ότι οι αστυνομικοί που ήταν εκεί αντέδρασαν όπως απαιτήθηκε το πράγμα, σωστά. Ναι. Ακούω πολλούς που λένε ότι θα πρέπει να πυροβολήσει πίσω οι αστυνομικοί. Ακούσατε. Μακάρι να κατάφεραν οι αστυνομικοί να τα αποδώσουν. Άμα σκοτώναν κανένα, τι θα λέγανε σήμερα? Βρε, και να του σκοτώνανε, δεν με πείραζε καθόλου εμένα. Εσένα αλλά όχι, του άλλου πείραζε. Αλλά όμως, πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δέχεσαι ξαφνικά 100 σφαίρες από αυτόματα όπλα και είσαι με το περίστροφο, ξέρετε, η ζωή δεν είναι αμερικάνικη ταινία. Όπου είναι ο Σβατζενέγκερ, ξέρω εγώ, ο Μπρους Γουίλις, που παράνομαι 5 αυτόματα και σηκώνοντα, βαράει μία και πεθαίνουν 4 τρομοκράτε. Αυτό δεν γίνεται. Έτσι. Άρα νομίζω ότι η πρώτη αντίδραση των αστυνομικών που είναι να προστατεύσουν τη ζωή του είναι η σωστή στην προηγούμενη περίπτωση. Διότι σε άλλη περίπτωση θα θρυνούμε πάρα πολλού νεκρού. Και η ανθρώπινη ζωή έχει μεγάλη αξία και πρέπει να προστατεύεται. Και φυσικά η αξία τη ζωή των αστυνομικών. Τώρα. Θέλω να στελιτεύσω ορισμένα πράγματα και ιδιαίτερα το πρώτο που εμένα μου έκανε την πιο μεγάλη και δελειρή εντύπωση από αυτό το οποίο συνέβη. Την ώρα του χτυπήματος, όπως έγινε γνωστό χτύπημα, όλα τα μεγάλα κανάλια έκαναν έκτακτο δελτίο, είχαν τη ροή των προγραμμάτων, στα σύλλα τα οποία παίζανε, τις ταινίες, έτσι. Κάναμε όμως ένα έκτακτο δελτίο και ο Αντένα και το Μέγκα και ο Άλτερ κτλ. Για να μας πούν, να μεταδώσουν την είδηση αυτών των αστυνομικών. Το μόνο κανάλι το οποίο εκείνη την ώρα είχε ζωντανό πρόγραμμα. Λέει το μόνο κανάλι το οποίο μπορούσε εκείνη την ώρα αυτομάτως να μεταφέρει στο γεγονός, χωρίς να χρειάζεται να κάνει έκτακτο δελτίο και να πληροφορηθούν οι τηλεθεατές το τι συνέβαινε, ήταν το κανάλι το οποίο μάλιστα όπως κάθε Τρίτη εκείνη την ώρα έχει την υψηλότερη τηλεθέαση, γιατί είναι η εκπομπή του κυρίου Λαζόπουλου. Ναι. Λοιπόν, η οποία δεν είχαν διακοπή. Ο Λαζόπουλος είχε τη μοναδική ευκαιρία να αποδείξει ότι δεν έχει εμπάθεια και ότι απλώς εκφράζει κάποιες απόψεις. Όχι μόνο δεν διέκοψε την εκπομπή του για να παρουσιάσει την είδηση. Αλλά συνέχισε κανονικότητα τη ροή τη εκπομπή. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Υβρίζοντας τους μπάτσους και την αστυνομική βία όσο μπορούσε περισσότερο, όπως κάνει συνήθως. Δεν λέω ότι με πήραν και εμένα τα σκαλιά. Αυτό είναι πλέον σύνδεση για μένα κάθε Τρίτη. Λέω όμως ότι πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μην αισθάνθηκε εκείνη την ώρα, να έχει εκείνη την ευαισθησία για να πει. Κάποιοι αστυνομικοί χαροπαλεύουν αυτή. Κάποιοι τη άνθρωποι. Δεν πρέπει να σταματήσω να τους υβρίζω έστω για αυτή την Τρίτη, να περιμένω εδώ που θα πάει το πράγμα και να τους ξαναβρίζω σήμερα με το πρόγραμμα από την επόμενη εβδομάδα. Τίποτα. Συνέχιση του προγράμματος και του γνωστού χειδεολογίου και υβριολογίου κατά της ελληνικής αστυνομίας όπως κάνει κάθε εβδομάδα.
Και γενικά έχει έρθει η ώρα και σωστά το είπες, Λεωνίδα, στην αρχή της εκπομπής, να αποφασίσουμε ως κοινωνία ορισμένα πράγματα. Χθες ήμουν στον Παλαμά Καρδίτσα που να πω ότι μου κάναν μια εκπληκτική υποδοχή. Ευχαριστώ εκεί όλους και τον Δήμαρχο, αλλά πρωτίστως τον φίλο μου τον Σοκράτο Δασκαλόπουλο που μου έκανε καταπληκτική οργάνωση αυτού του ταξιδιού και πολλοί κόσμος και πάρα πολύ ωραία ήταν όλα, πάρα πολύ ωραία συμπαρέλευση εκεί. Εκεί λοιπόν μιλούσα με έναν φίλο ο οποίος μένει μεταξύ Ελλάδος και Σουηδίας. Και τον ρώτησα, εκεί η Σουηδία που είστε και σοσιαλιστικό κράτος. Ναι, ναι. Μπορεί κάποιος να πάει να προσπαθήσει να βγάλει το κράνος ενός αστυνομικού? Τώρα μιλάνε τα γέλια. Στην αστυνομία στη Σουηδία, έφυπη αστυνομία, εάν δεν πλησιάσει χωρίς άδεια τον αστυνομικό πάνω από ένα μέτρο με διάθεση να τον ακουμπήσει, μπορεί και να σε δίνουν επί τόπου, μόνο που τον πλησίαζε. Όχι να τον χτυπήσει. Και μιλάμε για σοσιαλιστικό κράτος. Αν θέλετε να μου διηγείτε σκηνές, πώς σε διαδηλώσεις, όταν άρχισαν να έχουν οι διαδηλωτές, ας το πούμε έτσι, άγριες διαθέσεις, δίνουν την εντολή οι αστυνομικοί και ορμάει η έφυπη αστυνομία, τα άλογα δηλαδή, πάνω στους διαδηλωτές. Αυτά στην σοσιαλιστική Σουηδία. Και ρωτώ, μου είπε κατά και το άλλο τρομερό. Ότι παθώ να εξηγήσω στους φίλους μου Σουηδία ότι γίνονται καταλήψεις στην Ελλάδα, δεν πάω να καταλάβω. Στη Σουηδία η έννοια της καταλήψεως δημοσίου κτηρίου δεν υφίσταται. Μια φορά λοιπόν πήγαν να καταλάβουν κάποιον ακτήριο για να διαμαρτυρηθούν, του πήγαν στο τρελάδικο, του περάσαν και τρελού. Δεν τα καταλαβαίνει κάποιο αλήθεια δημόσιο κτίριο. Αδύνατο, του πήγαν στο τρελάδικο, ζωλομαδία του πήγαν μέσα. Όχι, δεν του δίνανε, του βάλαν ζωλομαδία, του πήγαν στο τρελάδικο. Δηλαδή αυτοί είναι προφανώς κάποιοι τρελοί που νομίζουν το δημόσιο κτίριο είναι δικό του. Λοιπόν, όχι να καταλαβαίνει πανεπιστήμια, σχολεία, αυτά δεν γίνονται. Αυτά είναι μόνο στην Ελλάδα. Στη σοσιαλιστική Σουηδία, αγαπητέ Λάκη Λαζόπουλε, αυτά που κάνει εσύ θα σε βάζουν στο τρελάδικο, αν τα έλεγε. Αυτή η πραγματικότητα. Αυτά παγγέλνουν. Λοιπόν, και λέει λοιπόν το εξή, ότι εντάξει, αυτό να πάει στο τρελάδικο. Πρέπει να τρελάνει και όλου του άλλου. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Βέβαια, αυτά βέβαια. Που ζούμε στην Ελλάδα, κυρίε και κύριοι, δεν γίνονται πουθενά αλλού στον κόσμο. Πουθενά. Πάει ο αστυνομικός να κάνει τη δουλειά του. Βγαίνει μια κυρία εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάσαι από 6 μήνες, να φωνάζει, αφήστε τα καλά τα παιδιά. Μέχρι να μιλήσει η κυρία, έχει βγάλει το ένα τα δύο καλά παιδιά των παιδιών, σκοτώνει τον αστυνομικό. Θυμάσαι? Ναι, βέβαια το θυμάμαι. Πάνε μετά από 6 μήνες αστυνομική σε εξάρτηση. Κυνηγάνε αυτού που το δάγανε πέτρες και μολότοφ. Πάει ο κ. Παπαχρήστος, του τραβάει το κράνος, το βγάλει ο αστυνομικός για να του κάνει προσαγωγή. Ναι. Συγγνώμη για τους πολίτες. Και ζητάει συγγνώμη ο υπουργός, παρετείται ο αρχηγός του σώματος, ξέρω δεν ξέρω τι άλλο γίνεται. Ο οποίος υπουργός χθες δεν ζήτησε συγγνώμη όμως. Από τους Έλληνες, από την ελληνική αστυνομία όπως θα έπρεπε. Ας μην, εγώ δεν θέλω να είμαι άδικος τον κ. Σοβοήτη. Δεν μπορώ να πω ότι ο κ. Σοβοήτη έχει ευθύνη για αυτό που έγινε χθες. Είναι δύο εβδομάδων. Όπως και δεν έχει το προηγούμενο που έγινε στην Εξάρχεια. Θέλω επίσης και να πω ότι όπως εγώ θα λέω πάντα αυτό που πιστεύω. Όπως είπα, έσχος που ζήτησε συγγνώμη και πολύ κακός έκαμε και ζήτησε συγγνώμη, έστω να πω ότι πιστεύω ότι ο κ. Σοβοήτη ενδεχομένως και να καταφέρει κάτι να κάνει στο θέμα της δημοκρατίας και μόνο λόγω της μεγάλης εμπειρίας που είχε από το παρελθόν. Δείχνει πάντως και με τις επικηρύξεις που έχει κάνει και με τα υπόλοιπα ότι έχει τη διάθεση να συγκρουστεί με αυτό το φαινόμενο. Να. Και στην αντιμετώπιση, Λεωνίδα, κυρίες και κύριοι, του φαινομένου της δημοκρατίας δεν χωράνε κομματικές αντιπαραθέσεις. Η δημοκρατία απειλεί πρωτίστως την σταθερότητα της κοινωνίας μας, απειλεί πρωτίστως την σταθερότητα της δημοκρατίας μας. Δεν υπάρχει δυνατότητα κανένας λογικός και χέφρον άνθρωπος να έχει την οδήποτε συμπάθεια σε αυτά τα ανθρωπόμορφα κτίνη, τα οποία αποφασίζουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Φανταστείτε ότι σε ένα αστυνομικό τμήμα υπάρχουν συνήθως, όπως πήγαν και προχθές, πολίτες που έχουν πάει για να κάνουν διοικητικές κινήσεις. Και επειδή θα μπορούσαν να έρθουν, έχουν πεθάνει και αυτοί από αυτό το τυφλό χτύπημα, που μπορεί να γίνει στο μέλλον από κάποιο άλλο. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει έρθει η ώρα η ελληνική κοινωνία στα σοβαρά να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο φαινόμενο. Και το πρώτο που έχουμε να κάνουμε επιτέλους να απομονώσουμε πλήρως όλους αυτούς που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο νομιμοποιούν την τρομοκρατική βία. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Εάν λοιπόν ο σωγός της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ κάνει προσπάθειες ειλικρινής για να αντιμετωπίσει το θέμα, εγώ θα είμαι υπέρ. Το καθαρίζω. Γιατί εδώ δεν χωράνε κόμματα. Εδώ είναι η Ελλάδα. Είναι το συμφέρον της πατρίδος. Και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να συλληφθούν και να καταδικαστούν όσο γίνεται γρηγορότερα. Φαντάσου, Λεωνίδα, να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο τρόμου που ο καθένας να έχει πάντα από ένα κουμπούρι και στο πρώτο μπαμ που ακούει να βαράμε ο καθένας στον αέρα. Τι να γίνεται εγώ. Λοιπόν, πρέπει να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας και την κοινωνία μας από την ανεξέλεγκτη βία. Πρέπει να το κάνουμε εν πάσα περίπτωση και μακάρι η κυβέρνηση να λάβει τις αρμόδιες πρωτοβουλίες. Τώρα, πριν πάω στα βιβλία, θέλω να πω και κάτι ακόμα. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια
Εγώ ήμουν καθοδόν, πήγαινα προς τον Παλαμά Καρδίτσα εκείνη την ώρα, αλλά χτύπαγε συνέχεια το κινητό μου τηλέφωνο και μου λένε μπράβο, βάλε άλλα, είναι ο Λεωνίδα, τι ωραία που τα λέει στην εκπομπή του αυτιά κτλ. Και σε συγχαίρω πάρα πολύ γι' αυτό, αγαπητέ αδερφέ Λεωνίδα. Γιατί? Διότι έχουμε φτάσει στο εξής τραγελαφικό σημείο σε αυτή την χώρα του παραλόγου την οποία ζούμε. Μιλάς για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να το πάμε τη σειρά. Ποιον αρχηγό είχαν οι Βρετανοί στο δεύτερο πόλεμο? Τον Τζόρσον. Οι Γάλλοι, τον Ντεγκόλ. Οι Ιταλοί, Μουσολίνι. Το Μουσολίνι. Οι Γερμανοί, τον Χίτλερ. Οι Σοβιετικοί, τον Στάλιν. Οι Αμερικάνοι, τον Ρούσβελτ. Οι Έλληνες, τον Μεταξά. Όχι, το Μεταξά είναι στα αλήθεια. Τι λέμε, το λαό. Πρόσεχε. Ο Χίτλερ έκανε τον πόλεμο, όχι ο γερμανικός λαός. Ναι. Ο Μουσολίνι ήταν σύμμαχός του, όχι ο ιταλικός λαός. Ο Ντεγκόλ οργάνωσε αντίσταση, όχι ο γαλλικός λαός. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ κατάφερε να κερδίσει τη μάχη της Αγγλίας, όχι ο βρετανικός λαός. Ο Στάλιν, ο μεγάλος πατερούλης, έφτιαξε αντίσταση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας στους Γερμανούς. Αλλά στην Ελλάδα περιέργως πως, κατά μία μεταφυσική έννοια, δεν υπήρχε ηγέτη, ήταν ακέφαλη χώρα. Και κυβέρνησε αυτεξουσίως και αυτομάτως ο ίδιος ο ελληνικός λαός, όπου όλοι ξυπνήσαμε εκείνο το πρωί και είπαμε στον Κράτσι, όχι, αλλά όλος αλλαγέ, θα γίνει πόλεμος.